Καλησπέρα φίλες και φίλοι του μπάσκετ από το κλειστό των Χανίων, το Εθνικό Στάδιο Χανίων. Καθώς το πανελλήνιο πρωτάθλημα Ζιουζίτσου που διεξάγεται στον Κλάδισο έχει φέρει αυτή την αλλαγή έδρα ουσιαστικά στο μάτι της 13ης αγωνιστικής, σε ένα κριτικό ντέρμπι ανάμεσα στα Χανιά και τον Όφη. Ήδη δύο ομάδες βρίσκονται στο παρκέ, τώρα μπαίνουν και οι παίκτες του Όφη. Να πούμε ότι οι διαιτητές αναμέτρηση είναι Χριστινάκη Σκανδαλάκη Ξυλά, ενώ κριτές είναι η Δανάη Φουράκη, η Ιωάννα Μωραϊτάκη και ο κύριος Κοκκινάκης. Να δούμε τις αρχικές ουσιαστικά πεντάδες, ενώ υπήρχε ένας εναγκαλισμός του Μποχορίδη με τον Ανδρέα Κεσαπίδη πάνω δεξιά. Στην κάμερα βρίσκεται ο Δημήτρης Τζαγκαράκης, στην περιγραφή του παιχνιδιού ο Κώστας Νίτσε. Σε παραγωγή Νέας Τηλεόρασης Κρήτης, προσφορά από την ομάδα Χανιά ΟΚ για όλους εσάς. Με Βαζούκι, Παπαδάκη, Νέση, Στογιάνοβιτς και Κουρέπη. Αυτή είναι η πρώτη πεντάδα για την ομάδα του Ανδρέα Κεσαπίδη. Και στην αντίπερα όχθη, Μποχορίδης, Μητρόπαπας. Οι παίκτες οι οποίοι ξεκινάει, ο Καμπάκας, ο Βασίλης Οράλης που βρίσκεται στην αντίπερα όχθη βέβαια. Ο Πάλης, με την πρώτη επίθεση με τον Βαζούκι. Και ο πέμπτος της παρέας, θα δούμε συνέχεια διότι με το 18 δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή εδώ. Θα τα ανακαλύψουν στην πορεία. Λοιπόν, Παπαδάκη στην πρώτη προσπάθεια για τον Νέση θα πάρει το φάουλ αυτός. Στην πρώτη επίθεση για τους παίκτες του Ανδρέα Κεσαπίδη. Α, είναι με το 10 ο Αγαπιάδης. Λοιπόν, μας ξεγέλασε αυτή η γραμμή στη μέση. Λύθηκε και εδώ με τον Νέση το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι μας από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Κώστας Νέσης με 2 στις 2 βολές. Γράφει το 2-0. Με το καινούριο παρκέ ουσιαστικά θα πρέπει να πούμε εδώ στο ΕΑΚ Χανίων. Φάουλ πρώτο και για την ομάδα των Χανίων. Στην επαναφορά ο Φέδων Καμπάκας, που θα δώσει τον Αγαπιάδη, τον playmaker της ομάδας που οργανώνει το παιχνίδι. Για τον Μητρόπαπα, αυτός έχασε την μπάλα από τον Νέση, ο οποίος πήρε την κατοχή στο Γιάνοβιτς, θέλει να δώσει ρυθμό στο παιχνίδι. Η ομάδα των Χανίων μπερδεύτηκε την διπλή τρίπλα βήματα από τον Μάτε στο Γιάνοβιτς. Εδώ έχασε λίγο την ισορροπία του. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πρώτο λάθος για την ομάδα των Χανίων. Πίεση. Παγίδα δεν πέρασε. Μπάλα θα καταλήξει τον Πάλι με τον Κουρέπι μπροστά του. Τα δύο πεντάρια θα γυρίσει ωραία. Ο ανάποδο λέει up. 2-2 σοφαρίζει Όφη. Να πούμε ότι το μάτς διεξάγεται χωρίς την παρουσία κόσμου, πέρα από το 10%, έτσι, το οποίο είναι κυρίως παράγοντες των ομάδων, καθώς είναι μικρό το γήπεδο και δεν χωράει. Βαζούκης έξω από την γραμμή των 6.75, είναι εύστοχος, 5-2. Ξεκίνησε πολύ καλά το μάτς, με καλό ρυθμό. Και στην οργάνωση του παιχνιδιού τώρα, παίκτες του Όφη, με τον Μποχορίδη, ο οποίος θα βγάλει στον Αγαπιάδη, θέλει να απαντήσει αυτός. Rebound από τον Παπαδάκη και πάλι θέλει να τρέξει η ομάδα των Χανίων. Νέσης θα φτάσει μέχρι το καλάθι, υπάρχει σφύριγμα νωρίτερα. Φάουλ το οποίο κερδίζει. Για να δούμε αν ήταν και στην προσπάθεια. Για βολές είναι. Για τον πάσιμο του Κώστα Νέση. Δεύτερο ομαδικό, το πρώτο για τον Μητρόπαπα. Κώστας Νέσης, ο οποίος ευστοχεί, κάνει το 6-2. Και με 4 στις 4 βολές, ο Κώστας Νέσης φτάνει τους 4 πόντους και δίνει ένα προβάδισμα 5 πόντων στο ξεκίνημα στο Αχανιά. Άμυνα καλή πάλι από τον Νέση, βγήκε ο Κουρέπης, ολοκληρώνει το κλέψιμο. Και τώρα στο Στογιάνοβιτς, ο οποίος θα φτάσει μέχρι το lay-up, 9-2,
Ιδανικό ξεκίνημα το οποίο φέρνει και time out από πλευράς Βασίλη Ράλη. Τα Χανιά τα οποία πραγματικά μπήκαν πολύ δυνατά στο μάτς και αυτό ίσως έχει αποτέλεσμα να πάρουν μια διαφορά νωρίς 5 πόντους στο παιχνίδι μας, 8 και 16 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Μόλις ολοκληρώθηκε το time out, το πρώτο, και αυτό το πήρε ο Βασίλης Ράλης, ο τεχνικός ομάδας του Όφη, βλέποντας τα Χανιά με πολύ καλή άμυνα να παίρνουν μια διαφορά 7 πόντων στο ξεκίνημα του πρώτου δεκαλέπτου, πριν κάτι συμπληρώσουμε το δίλεπτο 8 και 16 θέλουμε και να ολοκληρωθεί με τον Κώστα Νέση να έχει ήδη 4 πόντους με 4-4 βολές. Ματέι Στογιάνοβιτς 2 και το τρίποντο από τον Βαζούκη. Είναι μέχρι στιγμής οι 7 πόντοι. Εδώ θα σπάσει το pressing των Χανίων η ομάδα του Όφη. Σταμάτησε ο Καμπάκας σε οργανωμένη επίθεση με τον Αγαπιάδη, ο οποίος πάλι πιέζεται από τον Παπαδάκη. Κράτησε όμως την κατοχή της μπάλας. Πάλι ψηλά για το screen Αγαπιάδης. Ωραία, θα δώσει πάλι στον Πάλι. Θα στοχίσει αυτός μάχες. Ο Αγαπιάδης τελικά είναι αυτός ο οποίος δίνει την ευκαιρία σε μια ακόμη επίθεση για την ομάδα του Όφη. Πάλι και Κουρέπης. Θέλει να γυρίσει, να βάλει το σώμα του. Κλείνεται. Νέο κλέψιμο για τα Χανιά, τα οποία φεύγουν στην επίθεση. Νέσης θα πετύχει το καλάθι. Φτάνει τους 6 προσωπικούς πόντους. Τα Χανιά τα οποία φτάνουν στο συν 9, 11-2. Βγάζοντας πολλή ενέργεια, κυρίως στην άμυνα. Και αυτό έχει οδηγήσει. Εδώ το χουτ το οποίο είναι άστοχο. Πάλι νέο rebound για την ομάδα του Όφη. Δεύτερο επιθετικό. Αγαπιάδης, ο οποίος θα ήθελε να πετύχει και το καλάθι, τελικά πήρε το φάουλ. Το φάουλ το οποίο έκανε ο Κουρέπης, ο Δημήτρης Κουρέπης, είναι το πρώτο του, δεύτερο ομαδικό στο παιχνίδι. Κώστας Αγαπιάδης στην γραμμή των ελευθερών βολών, εύστοχος, 11-3. Εύστοχος και στη δεύτερη με 2-2 βολές. Διαφορά πάει στους 7. Βαζούκη στην οργάνωση του παιχνιδιού. Έχοντας μπροστά του τον Μποχορίδη. Πιέζει ο Μποχορίδη στον νεαρό Βαζούκη. Κρατάει αυτός πάντως την κατοχή της μπάλας. Τώρα για τον Παπαδάκη. Αυτός πάλι για τον Βαζούκη. Παραλίγο να κάνει διπλή τρίπλα. Κράτησε παρόλα αυτά την κατοχή. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Κουρέπης από πλάγια θέση με 3 στην εκνοή ουσιαστικά της επίθεσης. Καλή άμυνα του Όφη και τώρα ο Μποχορίδης, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Νέση. Είναι το πρώτο φάουλ του Κώστα Νέση, τρίτο ομαδικό για τα Χανιά. Και στην επαναφορά με τον Μποχορίδη, η ομάδα του Όφη για τον... Άλλαξε με τον Αγαπιάδη πιο σωστά την μπάλα. Για να αναλάβει αυτός την οργάνωση αυτής της επίθεσης με 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα σταθεί, θα σουτάρει με ύψος, σίδερο. Τα box out εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά. Υπάρχει φάουλ. Οι φωνές που ενδεχομένως ακούτε είναι του Βασίλη Ράλη. Λοιπόν, τέταρτο ομαδικό για την ομάδα των Χανίων σε αυτή τη διεκδίκηση. Δεύτερο για τον Βαζούκη. Και στην επαναφορά από την baseline. Με 10 δευτερόλεπτα ακόμα η ομάδα του Όφη με τον Μητρόπαπα θέλει να παίξει με πλάτη στον Νέση, θα πλησιάσει το καλάθι, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. 11-6 και θα πάρει και το δεύτερο φάουλ του Κώστα Νέση, πέμπτο ομαδικό, συμπληρώνει τα 5 η ομάδα των Χανίων. 6-30 διαμαρτύρεται ο Ανδρέας Κεσαπίδης από τον πάγκο στον κύριο Χριστινάκη.
Εύστοχη στη βολή. Με ένα 5-0, ο Όφη μειώνει σε 11-7. Παπαδάκης πήρε το βηματισμό. Καλάθι και φάουλ, η απάντηση από τον Στάθη Παπαδάκη, ο οποίος το πανηγυρίζει δέοντος. Και θα πάει και στη γραμμή των ελευθέρων βολών για να απαντήσει επί της ουσίας στον Μητρόπαπα νωρίτερα. Υπάρχουν αλλαγές. Θα φύγει ο Καμπάκας και θα περάσει θέση του Λιανός. Ψηλώνει ακόμα περισσότερο το σχήμα του Βασίλης Οράλης. Θα πρέπει να βγάλει και το σωθερμικό του. Κάνει αρκετή ζέστη, είναι αλήθεια, εδώ στο στάδιο των Χανίων και δεν είναι ο μόνος. Ήδη παίκτες του Όφη σιγά σιγά αφαιρούν το ισοθερμικό από μέσα και είναι λογικό. Και μετά από αυτή την μικρή ουσιαστικά διακοπή για ενδυματολογικούς λόγους θα επιστρέψουμε στο παιχνίδι μας με τον Στάθη Παπαδάκη. 13-7 το σκορ. Είναι εύστοχος. 14-7, double score για τα Χανιά με 5-5 βολές το ξεκίνημα. Απόλυτη ευστοχία. Αγαπιάδης πάει να γίνει παγίδα, γλιστράει, χάνει την μπάλα. Κουρέπης για τον Στογιάνοβιτς και πάλι ξεκινούνται τα Χανιά στην αντεπίθεση. Παπαδάκης για 3, μέσα. 17-7 στο συν 10 η ομάδα των Χανίων για πρώτη φορά στο μάτς. 6 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου μέρους. Στην απέναντι πλευρά, Λιανός θέλει να περάσει κάτω καλάθι, κόβεται από τον Κουρέπη. Καλή άμυνα από τα Χανιά και πάλι θέλουν να τρέξουν. Σταματάει ο Βαζούκης, γρήγορη επιστροφή για 3, μέσα. 27, τα Χανιά πυροβολούν έξω από τη γραμμή των 6.75 και παίρνουν μια διαφορά 13 πόντων. Πάλι πολύ μακριά από το χώρο δράσης του. Κουρέπης δεν βγαίνει τόσο μακριά, τον περιμένει. Αγαπιάδη στέκεται, θα κάνει το hook, θα στοχίσει. Κουρέπης θα μαζέψει την μπάλα και θα πάρει και το φάουλ από τον Αγαπιάδη. Είναι το τέταρτο για τον Όφη, το πρώτο για τον playmaker της ομάδας του Ηρακλείου. Ο οποίος θα πάει και στον πάγκο. Και στέστουμε το νούμερο 24, ο Πολυχρόνης Θεοδωρίδης. Λοιπόν, το φάουλ το οποίο ήταν το τέταρτο του Αγαπιάδη νωρίτερα από την... Τώρα θα έχουμε την επαναφορά με τον Νέση για τον Βαζούκη. Ήτανε, βλέπω ότι είναι για δίποντο το προηγούμενο, μάλλον πατούσε λογικά. Έχει πάει στο 19-7 το σκορ. Άρα είναι στους 12 η διαφορά. Ωραία γυρίζει μπάλα, περιστροφές, Παπαδάκης, άστοχος, Κουρέπης στο φόλο, πήγε να κάνει, παλεύει. Rebound από τον Θεοδωρίδη για τον Όφη. Και γρήγορα, αλλά γύρισε και η άμυνα των Χανίων. Με πλάτη έξω πάλι, εκεί είναι, δεν αποτελεί τόσο μεγάλη πηγή κινδύνων όσο μέσα στην ρακέτα. Το σούτα έξω από την γραμμή των 6.75 είναι για 3 από τον Μητρόπαπα. 19-10. Δίποντο, βλέπω ότι είναι και αυτό. Οπότε 19-9. Είναι λεπτές ισορροπίες τώρα της γραμμής εκεί αν πατάει λίγο ή όχι. Οπότε υπάρχει γραμματεία, υπάρχει ηλεκτρονικός πίνακας να μας διορθώνει. Κουρέπης έχασε προς στιγμή την μπάλα, έξυπνα την πέταξε πάνω στα πόδια του αντιπάλου του και πήρε την κατοχή της μπάλα στα 14 δευτερόλεπτα. Πλέον η επίθεση. Ενώ έχει πάει στη γραμματεία ο κ. Χριστούτ που είδαμε νωρίτερα.
Φαντάζομαι ότι γίνεται λόγος γιατί ανανεώθηκε ο χρόνος, αν μπορώ να καταλάβω καλά από εδώ που είμαι, είμαι και μακριά. Έχω την εντύπωση, επαναλαμβάνω, με κάθε επιφύλαξη ότι οι διαμαρτυρίες έχουν να κάνουν με το χρονόμετρο, το οποίο έχει πάει στα 14 δευτερόλεπτα. Ανδρέας Κεσαπίδης λέει σωστό είναι, για να δούμε κι εμείς. Καταλαβαίνετε ότι οι μεταδόσεις, ειδικά σε δεύτερη εθνική κατηγορία, είναι δύσκολες από τη στιγμή που δεν υπάρχει η αμεσότητα. Λοιπόν, έχω την εντύπωση πάντως ότι το χρονόμετρο θα πάει γύρω στα 7, στα 6-7 δευτερόλεπτα. Λογικά πράγματι κατεβαίνει στα 5. Στα 5. Οπότε εικάζω ότι ήταν σωστή η σκέψη μου για όλο αυτό το οποίο γίνεται. Οπότε με 5 δευτερόλεπτα πλέον η ομάδα των Χανίων στην επίθεσή της για να ολοκληρώσει την επίθεση. Μπάλα στον Κουρέπη, ο Πάλης τον πιέζει. Γύρισε ο Κουρέπης και υπάρχει σφύριγμα, δεν υπάρχει καλάθι, υπάρχουν βήματα. Αναρωτιούνται στον πάγκο των Χανίων η έκφραση του Ανδρέα Κεσαπίδη, ο οποίος κάνει το σταυρό του, είναι όλα τα λεφτά. Λοιπόν, ενδεχομένως θα το πιάσει στην άκρη αριστερά, στο βάθος. Λοιπόν, συνέχεια στο μάτς, ο Όφη, ο οποίος είναι πίσω με 10 πόντους, έχει την μπάλα στα χέρια. Λιανός για 3, κακό σουτ. Πάλι μάχες, ο Νέσης τελικά μαζεύει την μπάλα. Πολύ δουλειά από τον Κώστανη σήμερα. Στο Γιάννοβιτς θα φτάσει μέχρι το καλάθι, δεν θα το πετύχει. Θα πάρει το φάουλ, 5ο μαδικό, ούτε σε άλλους είναι βολές. Γιατί είναι πάνω στον πάσιμο. Και έτσι λοιπόν ο Μάτιας Στογιάνοβιτς, τα Χανιά τα οποία έχουν 5-5 βολές να πούμε μέχρι τώρα. Το φάουλ το οποίο το χρεώθηκε ο Μποχορίδης, ναι. Η πρώτη άστοχη βολή για τα Χανιά σήμερα. Παραμένει το 19-9. Θα ευστοχίσει στη δεύτερη ο Μάτιας Στογιάνοβιτς, 29. Στους 11 πόντους η διαφορά. Και πάλι πίεση. Η παγίδα, η μπάλα τελικά θα περάσει από, από το κέντρο. Ψηλά ο Λιανός. 10 δευτερόλεπτα πλέον μένουν για την επίθεση του Όφη. 8. Μπάλα στα χέρια του Μποχορίδη. Με 3 δευτερόλεπτα. Με καμπύλη το σούτ είναι εύστοχο. Καλό σούτ. Με καμπύλη 20-11. Τρία και 29 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Να πούμε ότι για την ώρα ο Νέσης με 6 πόντους και ο Βαζούκης με 5 ακολουθούν, όπως και ο Παπαδάκης έχει 6 επίσης. Από την άλλη πλευρά, με 5 πόντους ο Μητρόπαπας. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την ολοκλήρωση επίθεσης. Στο Γιάνοβιτς, Παπαδάκης, Νέσης για 3 μέσα. 23-11, εξαιρετικό παιχνίδι από τον Κώστα Νέση σε άμυνα και επίθεση σήμερα. Ποιος φτάνει πλέον τους 9 πόντους. Αλλά κάνει και εξαιρετική αμυντική δουλειά θα πρέπει να πούμε. Θέλει να κυκλοφορήσει ο Όφη. Καλή άμυνα πάλι από τους παίκτες του Ανδρέα Κεσαπίδη. Μες στη ρακέτα. Θα μπει μπάλα στο καλάθι. 23-13 από την ωραία προσπάθεια από τον Αναστάσιο Μητρόπαπα. Ποιος πλησίασε, μπήκε στο ζωγραφιστό και πέτυχε το καλάθι για τον Όφη. Στο Γιάννοβιτς πήρε την μπάλα στα χέρια, Νέσης με τον Κουρέπη, νταπτή με εκεί. Και καλή κυκλοφορία, Βαζούκης για 3, μέσα άλλο ένα τρίποντο από τον Βαζούκη. Τα Χανιά τα οποία σουτάρουν με πολύ καλές προϋποθέσεις και αυτό τους βγαίνει όσον αφορά και στα ποσοστά ευστοχίας. 26-13, πάλι double score μετά το 14-7. Δίστασε λίγο, αστόχησε, rebound από τον Κουρέπη. Μποχορίδης όμως επανέρχεται, παίρνει το rebound. Ασίστ στο Λιανό, εύκολο καλάθι, 26-15. Παρακολουθούμε πολύ ωραίο μπάσκετ, με πολύ γρήγορο ρυθμό για τις δύο ομάδες. Έμπλεξε λίγο στα σκρίνο στο Γιάννοβιτς, βγήκε και πήρε την μπάλα παρόλα αυτά.
Βαζούκης παίρνει το σκρίν από τον Κουρέπη, έχει τον πάλι απέναντί του. Βαζούκης μπαίνει μέσα. Όχι. Τώρα στα πόδια, έξω η μπάλα στον Έση. Υπάρχει μισμάτς εκεί. Τώρα πάει ο Πάλης με τον Κουρέπη, ο οποίος ζητάει και το φάουλ. 28-15. Κουρέπης με δύο αντιπάλους επάνω του κρεμασμένους. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να πετύχει το καλάθι. Φτάνει αυτό το πρώτο καλάθι, τους δύο πόντους. Πέταξε την μπάλα την... Εδώ έχουμε διχογνωμία. Έχω την εντύπωση ότι έχει βγει από τα χέρια του Κουρέπη μπάλα. Και πράγματι, ο κύριος Χριστινάκης παίρνει τη φάση πάνω του. Αλλαγή με τον Δημήτρη Καραΐσκο. Να περνάει στη θέση του Κουρέπη, 1-17. Όφι με 14 δευτερόλεπτα. Με πλάτη πάλι θέλει να πλησιάσει. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Είναι πιο δυνατός από τον Νέση. Το βάζει στο καλάθι και πετυχαίνει το καλάθι ο Μητρόπαπας. Εκεί η δύναμη του Μητρόπαπα δύο φορές έχει ωφελήσει τον Όφι. Κοντά στο καλάθι. Παπαδάκης για τρεις. Ξανά άστοχος. Rebound ψηλά από τον Ποχορίδη. Και πάλι μπάλα στον Μητρόπαπα, αυτόν σημαδεύουν με τον Νέση. Και τώρα υπάρχει φάουλ του Νέση. Και είναι το τρίτο. Σηκώνεται γρήγορα από τον πάγκο ο Αριστίδης Ψαράς. Πολύ δυνατό παιδί ο Μητρόπαπας. Πράγμα το τρίτο είναι για τον Κώστα Νέση. Που είπαμε κάνει εξαιρετικό ο πρώτο ημίχρονο, αλλά ο Βασίλης Ράλης έστειλε εκεί τις επιθέσεις του Όφη πάνω του, τον σημάδεψαν ουσιαστικά. Λοιπόν, μπήκε μέσα και ο Αριστίδης Ψαράς με Ψαρά, Παπαδάκη, Καραΐσκο, Βαζούκη και... Στο Γιάνοβιτς Κουκούμι, θα δούμε. Στο Γιάνοβιτς, αυτή είναι η πεντάδα, καθώς είναι ήδη στην γραμμή και περιμένει για να περάσει στην καρέκλα του αναπληρωματικού ο Ελληνικός ο Κουκούμις. 28-18, ωστόσο, με τον Μητρόπαπα να ευστοχεί και στην δεύτερη βολή. 28-19, φτάνει τους 11 πόντους ο Μητρόπαπας από τους 19 του Όφη. Αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Τελευταία 45,3 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Πολύ ψηλό σκορ γενικά, 28-19. Κουκούμις ο οποίος πέρασε στη θέση του Γιάννη, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα. Κυκλοφορεί η μπάλα. Βαζούκης. 9 δευτερόλεπτα, 8. Παπαδάκης. Το κλέψιμο του Λιανού. Και ευκαιρία για τον Όφη. Γυρνάει γρήγορα Βαζούκης. Λιανός είναι πιο δυνατός. Πάει στο καλάθι, το πετυχαίνει. 28-21. Χρησιμοποίησε τη δύναμή του. Μία επίθεση, όλη για την ομάδα των Χανίων. Με 10 δευτερόλεπτα ακόμα, 28-21. Η μπάλα έξω, Βαζούκης προσποιείται, περνάει κατά το καλάθι για τον Καραΐσκο και υπάρχει τζάμπολ. Με το Βελάκι να είναι υπέρ του Όφη, ο οποίος μάζεψε τη διαφορά, την έφτασε στους 7 πόντους και έχει ένα ακόμα 8, αν και φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις το μπάσκετ. Μποχορίδης θα πετάξει την μπάλα, θα τον κόψει ο Βαζούκης. 28-21 είναι το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου εδώ στο κλειστό των Χανίων, ανάμεσα στα Χανιά και τον Όφη. Ένα πολύ ωραίο πρώτο δεκάλεπτο με γρήγορο μπάσκετ. Να πούμε ότι για την ώρα τουλάχιστον πρώτο σκορ για τον Όφη είναι ο Μητρόπαπας με τους 11 πόντους ο οποίος έχει φτάσει. Έχοντας πετύχει 3-3 βολές, 4 στα 4 δίποντα. 100% ευστοχία για τον Αναστάσιο Χρήστο Μητρόπαπα. Από και πέρα... Τα Χανιά έχουν για την ώρα τουλάχιστον πρώτο σκόρε τον Κώστα Νέση με 9 πόντους, με 4-4 βολές, ένα στο ένα δίποντο, ένα στο ένα τρίποντο. Ακολουθεί με 8 πόντους ο Γιάννης Βαζούκης, έχοντας 2 στα 2 τρίποντα και ένα στο ένα δίποντο. Με 6 πόντους ο Στάθης Παπαδάκης, ο οποίος έχει ένα στα 3 τρίποντα, μία στη μία βολές και ένα στο ένα δίποντο.
τα Χανιά, τα οποία έχουν 4 στα 6 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ενώ Όφη έχει 8 στα 15 δίποντα, στο τάρμι 53%, 5 στα 6 δίποντα και για τα Χανιά, τα οποία είναι πολύ εύστοχα γενικότερα. Και επιστρέφουμε εμείς στο παιχνίδι μας. Με τον Χουχούμη, τον Παπαδάκη, τον Στογιάνοβιτς, τον Ψαρά και τον Καραΐσκο, την πρώτη πεντάδα για το δεύτερο δεκάλεπτο από τον Ανδρέα Κεσαπίδη. Παπαδάκης φτάνει μέχρι και το καλάθι, 30-21. Τα Χανιά ξεκινούν με καλάθι από τον Στάθη Παπαδάκη, φτάνει στους 8 πόντους. Μποχωρίδης έξω, η μπάλα είναι για 3, είναι εύστοχο. Η απάντηση άμεση με τρίποντο από τον Θεοδωρίδη για τον Όφη. 30-24. Στους 6 η διαφορά. Σφύριγμα φάουλ. Το πρώτο στο δεύτερο δεκάλεπτο. 9-13 για το τέλος του ημιχρόνου. Το χρεώνεται ο Λιανός. Αφύλακτος πατάει όμως ο Παπαδάκης, είναι άστοχος ούτως ή άλλως, Λιανός στο rebound και ο Όφη έχει την ευκαιρία να κλείσει ακόμη περισσότερο την ψαλίδα. Καλή άμυνα, Λιανός στριφογυρίζει, να το κλέψιμο από Παπαδάκη και Καραΐσκο, στο Γιάνοβιτς έχει φύγει ο Ψαράς στην απέναντι πλευρά, Χουχούμης. Παπαδάκης παίρνει τα βήματα, ωραία για τον Ψαρά, χωρίς φάουλ, έξαλλος ο πάγκος των Χανίων. Και τώρα ο Μποχωρίδης θέλει να κάνει το coast to coast, όχι, θα πάει στην επιλογή του τριπόντου η ομάδα του Όφη, rebound από τον Χουχούμη. Πάνω κάτω, run and gun θα λέγαμε, εδώ λάθος από τον Στογιάνοβιτς. Και κατοχή ξανά στον Όφη. Μποχωρίδης με στο Γιάνοβιτς μπροστά, παίρνει το screen. Μπάλα έξω, Θεοδωρίδης ξανά. Με πλάτη θα φύγει μπάλα από τα χέρια του Πρωτογεράκη που πέρασε και αυτό στο παιχνίδι. Στο Γιάνοβιτς, η assist, Ψαράς, αυτή τη φορά θα πάρει το foul. Δεν θα μπει το καλάθι όμως. 30-24, καλή επίθεση για τα Χανιά, τα οποία οδησίαν στην assist του στο Γιάνοβιτς στον Ψαρά. Ο οποίος θα πάει στη γραμμή των ελευθερών βολών και θα έχει την ευκαιρία να πετύχει τους πρώτους του πόντους. Είναι το πρώτο φάουλ για τον Πρωτογεράκη, δεύτερο για την ομάδα του Όφη. Άστοχος ο Ψαράς. Εύστοχος ο Ψαράς. Λογικά πρέπει να είναι 6-8 βολές, θα το δούμε συνέχεια, για την ομάδα των Χανίων. 31-24, πάλι πίεση ψηλά, υπάρχει φάουλ του Παπαδάκη. Ναι, του Παπαδάκη λοιπόν το φάουλ, το πρώτο του. Πάλι πίεση. Με Χουχούμη και Παπαδάκη, πέρασε πάντως, απέφυγε τον κίνδυνο τον, του να του μείνει μπάλα στο μισό γήπεδο, Όφη. Με 10 δευτερόλεπτα ακόμα, έξω από τη γραμμή των 6-75, άστοχος αυτή τη φορά ο Θεοδωρίδης. Χουχούμης, ο οποίος ήθελε πιο γρήγορο και Σαπίδης. Κράτησε την μπάλα πάντως, σε σέτε πήδε στα Χανιά, στο Γιάνοβιτς. Σκρίνα από τον Καραΐσκο, στον Χουχούμη από τη γωνία. Θα στοχίσει ο Φόλο από τον Ψαρά. Ο λιγορία του Όφη 33-24 από τον Άρη Ψαρά. Και Μποχωρίδης στο σύν 9 τα Χανιά. Τα οποία διατηρούν αυτή τη διαφορά εκεί. Κυμαίνεται από 6 έως 10 θα λέγαμε. Απάντηση με τρίποντο
από τον Μποχορίδη, ο οποίος φτάνει τους 5 πόντους στο παιχνίδι, 33-27, ξανά στους 6, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Ψαράς προσποιείται, εδώ υπάρχει φάουλ, όχι συνέχεια, θα φτάσει μέχρι το καλάθι πάντως. Εδώ διαμαρτύρεται ο Κεσαπίδης για τη φάση αυτή, παρόλα αυτά Ψαράς την ολοκλήρωσε με καλάθι, 35-27. Ένα σερί από τον Αριστίδη Ψαρά. Μποχορίδης θέλει ξανά να κάνει back-to-back τρίποντο, αστοχή. Καραέσκος πολύ ψηλά εκεί. Μαζεύει το rebound και πάλι θέλει να τρέξει στα Χανιά. Στο Γιάνοβιτς εδώ υπάρχει φάουλ αυτή τη φορά, το Θεοδωρίδη. Και αλλαγές, Θεοδωρίδης θα περάσει στον πάγκο. Επιστρέφει ο Αγαπιάδης. Λοιπόν, για να δούμε και τις πεντάδες, έχουμε και άλλη αλλαγή. Πέρασε στον πάγκο και ο Μητρόπαπας. Άρα λοιπόν έχουμε πάλι Αγαπιάδης, Λιανός, Μποχορίδης. Και Πρωτογεράκης. Κουκούμης, τα βάλε με όλους, αστόχησε. Rebound από τον πάλι. Λιανός πολύ μακριά. Με το Κουκούμι κοντά του. Λιανός όμως βρίσκει τρόπο, θέλει να φτάσει το καλάθι. Αποφεύγει τον Καραέσκο, αστοχή. Πάλι στο επιθετικό και θα πετύχει το καλάθι. 35-29, ένα ακόμη επιθετικό rebound για τον Όφη. Ο οποίος έχει μεταλλευτεί αρκετές δεύτερες επιθέσεις. Κουκούμις παίρνει το screen για τον Παπά. Σανδραμάνης, ο οποίος πέρασε και αυτό στο μάτς. Κουκούμις με τον μπάλι μπροστά του, είναι πιο γρήγορος. Θα τα βάλει μόλις, θα πάρει το foul, δεν θα πετύχει το καλάθι. Αυτή η έκρηξη του Νίκου Κουκούμη του δίνει πλεονέκτημα εναντί αντιπάλων. Εδώ τα έβαλε με τα 3-5 της άμυνας του Όφη. Δεν πέτυχε το καλάθι, πήρε το φάουλ όμως και είναι τρίτο ομαδικό. Και είναι και το δεύτερο του Πρωτογεράκη. Θα αστοχίσει ο Κουκούμης. Από το σερί των εύστοχων βολών. Τα Χανιά τώρα που απόλυσαν μία ακόμη. Κουκούμης είναι εύστοχος στη δεύτερη με μία στις δύο βολές. 36-29. Ξανά στους 7 πόντους η διαφορά. Πίεση σε όλο το γήπεδο. Ο Λιανός τελικά είναι αυτός ο οποίος με τον Παπαδάκη. Τώρα η παγίδα. Πέρασε πάντως. Είναι εκτεθειμένη άμυνα. Για τρεις ο Μποχορίδης μέσα. Όχι μόνο έσπασαν το πρέσιγκ, αλλά πέτυχαν και τρίποντο. 36-32, επιστρέφει ο Όφη. Στο μείον 4. Σανδραμάνης. Με τον πάλι. Σανδραμάνης, θέλει να φτάσει μέχρι το καλάθι ψηλά. Προσπαθεί ο Καραΐσκος. Παπαδάκης μαζεύει με 3, θα πάρει το φάουλ. Χώθηκε εκεί ο Παπαδάκης ανάμεσα από 3 παίκτες. Χειροκροτεί παρόλα αυτά Βασίλης Δράλης την προσπάθεια των παικτών του. Στάθης Παπαδάκης στην γραμμή των ελευθερών βολών. Είναι πέμπτο ομαδικό, είναι και το δεύτερο για τον Κώστα πάλι να πούμε. Εύστοχος ο Στάθης Παπαδάκης. 36-32. 2 στις 2 έχει μέχρι τώρα ο Στάθης Παπαδάκης. 9 στις 12 τα Χανιά συνολικά. Εύστοχος. 10 στις 13. Με τον Παπαδάκη είναι εύστοχη. Αγαπιάδης. Τον πάλι πήρε την μπάλα ο Καραέσκος. Ένα ακόμη κλέψιμο. Κακή πάσα θα προλάβει Σανδραμάνης, αλλά κακό το άσχημο το χτύπημα. Είναι καλά πάντως. Λιανός κλέψιμο προς στιγμή του Καραέσκου. Μποχορίδης ξανά για 3. Εύστοχος ξανά. Φτάνει τους 11. Και οι φωνές του και των δύο coach ουσιαστικά. Βλέποντας την ομάδα του να φτάνει στους 3 ο Βασίλης Ράλης λέει ήρεμα. Απ' την άλλη δεν άρεσε σίγουρα αυτή η εξέλιξη στον Ανδρέα Κεσαπίδη.
Ο Μποχωρίδης, ο οποίος έχει 3 στα 4 τρίποντα. Είναι πιο εύστοχος από ότι είναι εντός. Ψαράς από μακριά, σίδερο, ταμπλό, rebound ο Λιανός. Και πάλι θέλει να τρέξει όφη τώρα. Μποχωρίδης αναγκάζεται να βγει προς τα έξω. Πάλι με τον Παπαδάκη. Περιμένει και ο Καραέσκος να πάει εκεί για τη βοήθεια. Τώρα θα γυρίσει ο Πάλις και θα πετύχει το καλάθι. 38-37 σε απόσταση αναπνοής ο Όφη, ο οποίος είχε μείνει πίσω και με 13 πόντους, 26-13. Κουρέπης ετοιμάζεται να επιστρέψει για τα Χανιά. Σανδραμάνης. Μια πολύ ωραία ασίστ για τον Καραΐσκο, καλάθι. Εδώ έκρυψε την μπάλα ο Σανδραμάνης και την εμφάνισε στα χέρια του Καραΐσκου για να πετύχει το καλάθι. 40-37. Εδώ υπάρχει σφύριγμα, δεν υπάρχει καλάθι. Ο Μποχωρίδης, ο οποίος ευστόχησε παρόλα αυτά. Είναι επιθετικό φάουλ από τον Πάλι και είναι το τρίτο. Αν δεν κάνω λάθος, όχι δεν κάνω. Είναι το τρίτο. Πάλι ο οποίος θα πάει στον πάγκο, όπως και ο Λιανός. Με αυτό το ψηλό σχήμα, Βασίλης Ράλης κατάφερε να γυρίσει ουσιαστικά το μάτς και με την ευστοχία του Μποχωρίδη. Για να δούμε τώρα, Κουρέπης πέρασε και αυτός μέσα. Ενώ θα θυμίσω ότι ο Νέσης με 3 φάουλ οδηγήθηκε νωρίς στον πάγκο, ο οποίος έχει πετύχει 10 πόντους και είναι. Ο Παπαδάκης έχει 10 πόντους, δεν το διορθώσω. Εδώ κυκλοφορεί μπάλα ξανά. Σανδραμάνης για 3. Σίδερο, Κουρέπης προσπαθεί. Μαζεύει το rebound, πετάει την μπάλα και καταλήγει στο καλάθι. 42-37. 10 ο Παπαδάκης, 9 ο Νέσης, 4 φτάνει ο Κουρέπης. Φάουλ του Χουχούμη αυτή τη φορά. Δεύτερο ομαδικό για τα Χανιά, έχουν συμπληρώσει 5 παίκτες του Όφη. Μποχωρίδης προσποιείται με Παπαδάκη κοντά του. Θέλει αυτό στο καλάθι. Παπαδάκης θα τον κόψει, αλλά η μπάλα καταλήγει στο Πρωτογεράκι. Και υπάρχει φάουλ πιανού του Κουρέπη λογικά. Εκτός αν υπάρχει νωρίτερα. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ ένα ακόμη επιθετικό rebound του Όφη. Του έδωσε την ευκαιρία. Όχι μόνο πέτυχε το καλάθι, αλλά πήρε και το δεύτερο φάουλ του Κουρέπη. Τρίτο ομαδικό για τα Χανιά και στις βολές ο Πρωτογεράκης. Ο οποίος ευστοχεί. 42-38. Άστοχο στη δεύτερη. Παπαδάκης θα πάρει τελικά την μπάλα. Κουχούμης. Ψαράς, δεν σουτάρε, Κουρέπης, με όλη την ομάδα του Όφη, άστοχος, rebound για τον Όφη, ο οποίος τρέχει ξανά στην επίθεση. Η assist και το καλάθι από τον Μητρόπαπα, ο οποίος επέστρεψε και υπάρχει και τεχνική ποινή νομίζω στον Μποχωρίδη, ο οποίος και πριν διαμαρτυρόταν στους διαιτητές. Και αλλαγές με τον Παπαδάκη να βγει εκτός. Ο Κώστας Τσιρογιάννης θα περάσει εντός. Κουχούμη στην βολή της τεχνικής ποινής. 42-40. Ωστόσο, με τον Όφη να πλησιάζει ξανά στο καλάθι. Θα εκμεταλλευτεί τη βολή ο Νίκος ο Κουχούμη. 43-40. Και επαναφορά για τα Χανιά. Με τον Ψαρά. Ένα 47 ακόμα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ένα γεμάτο πρώτο ημίχρονο. Κουρέπης ψηλά για το screen. Κουκούμης κρατάει. Θα σουτάρει για 3. Με εύστοχος ο Νίκος ο Κουκούμης. 46-40.
Τα Χανιά ξανά στους 6 και πίεση ξανά σε όλο το γήπεδο με τον Αγαπιάδη να κάνει τρίπλα πίσω από την πλάτη. Παραλίγο το κλέψιμο, κράτησε την μπάλα. Διαμαρτύρηθηκε για χρόνο, αλλά είχε περάσει κανονικά την γραμμή ο Αγαπιάδης. 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα πετάξει την μπάλα ψηλά και θα καταλήξει το καλάθι. Αυτή 46-42. Και πάλι τα Χανιά με τον Τσιρογιάννη. Το φάουλ του Αγαπιάδη είναι το δεύτερο. Αλλά έχουν συμπληρώσει τα 5 φάουλ οι παίκτες του Όφη. Ευστοχή ο Νίκος ο Κουκούμης. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή. Και time out. 48-42. Λοιπόν, επιστροφή για τα τελευταία 59 δευτερόλεπτα του πρώτου μηχρόνου. Τα Χανιά προηγούνται με 48-42, έχοντας 6 στις 7 βολές, 12 στα 21 δίποντα, 4 στα 9 τρίποντα. Αυτά είναι τα στατιστικά του Όφη και τα Χανιά τα οποία έχουν 13-16 βολές, 10 στα 16 δίποντα και 5 στα 10 τρίποντα. Λοιπόν, Μποχωρίδης για τον Όφη, ο οποίος έφτασε ξανά και μείωση, όμως η τεχνική ποινή και ο Χουχούμης. Μποχωρίδης για τρεις, μέσα ξανά, απίστευτος Μποχωρίδης σήμερα και σήμερα μάλλον, ο οποίος κάνει το 48-45 και εκ νέου time out. Στο μείον 3 πλέον ο Όφη. Μποχωρίδης, ο οποίος πλέον έχει 4 στα 5 τρίποντα. Πιο εύστοχος εκτός 6,75 από το 1 στα 5 δίποντα που έχει. Έχει φτάσει ήδη τους 14 πόντους. Και φυσικά ξεπέρασε τον Μητρόπαπα, ο οποίος έχει 13 με 3-3 βολές, 5 στα 5 δίποντα με τη σειρά του. Αυτή είναι η δύο πρώτη σκόρη για την ομάδα του Όφη. Στην αντίπερα όχθη, 10 πόντους έχει ο Στάθης Παπαδάκης, 9 έχει ο Νέσης, ο οποίος καθυλώθηκε στον πάγκο γρήγορα με τα 3 φάουλ. Έχοντας μάλιστα 4-4 βολές, 1 στο 1 δίποντο, 1 στο 1 τρίποντο. Ο Παπαδάκης από την άλλη έχει 3-3 βολές, 2 στα 4 δίποντα και 1 στα 3 τρίποντα. Αυτούς τους δύο ουσιαστικά ακολουθεί ο Βαζούκης με 8 πόντους, όλοι στο πρώτο δεκάλεπτο. Και 7 έχει φτάσει ο Χουχούμης με 4-5 βολές και 1 στα 2 τρίποντα. Λοιπόν, επιστρέψαμε, 43-9 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τσιρογιάννης ξανά στην οργάνωση του παιχνιδιού των Χανίων. Κουρέπης θα πάρει την μπάλα. Τσιρογιάννης, Λιανός, ένα ακόμη κλέψιμο, φάουλ του Τσιρογιάννη. Ζητά ένα αντιαθλητικό από τον πάγκο του Όφη. Σε παρακαλώ, λέει ο Βασίλης Οράλης. Ένα ακόμη λάθος για την ομάδα των Χανίων. Σηκώνει το Καραΐσκος. Θα βγει ο Κουρέπης, τον οποίο φαντάζομαι θέλει να προστατεύσει και από κάποιο φάουλ στην άμυνα ο Ανδρέας Κασαπίδης, γιατί έχει δύο. Αυτό το πρώτο για τον Τζιρογιάννη.
Λοιπόν, λογικά θα μείνουν και δύο δέκατα, αν και εφόσον σπαταλήσει όλο το χρόνο η ομάδα του Όφη σε αυτή την επίθεση. Μποχωρίδης, ποιος κάνει μεγάλο παιχνίδι έξω από τη γραμμή των 6.75. Λιανός, ωραία, παίρνει τα βήματα με τον Καραΐσκο, θα πάρει το φάουλ, θα πετύχει το καλάθι και Όφη έχει την ευκαιρία να εσωφαρίσει για πρώτη φορά με σκορ στο μάτς. Με τον Λιανό, ο οποίος πήρε τα βήματα, χρησιμοποίησε και πάλι το κορμί του και τη δύναμή του. Αλλαγές σκάκια από τους δύο τεχνικούς, λογικό είναι. Time out. Επιστροφή για τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους εδώ στο κλειστό των Χανίων, στο ΕΑΚ Χανίων. Αστοχή, Κουρέπης θα πάρει το rebound. Μία επίθεση 7 δευτερόλεπτων ουσιαστικά με τον Χουχούμη για τα Χανιά. Έχασαν την ευκαιρία με τη βόλη να ισοφαρίσει ο Όφη. Χουχούμη στέκεται, jump shoot, άστοχο. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, 48-47. Σε ένα πολύ ωραίο πρώτο μέρος, με τα Χανιά να ξεφεύγουν ακόμη και με 13 πόντους, τον Όφη να επιστρέφει και να χάνει την ευκαιρία να πάει ακόμα και ισόπαλος στα αποδυτήρια. Εμείς σε ένα μικρό διάλειμμα θα πάρουμε ήχο και εικόνα και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο για τη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου.
Επιστροφή στο ΕΑΚ Χανίων για την αναμέτρηση, για το δεύτερο ημίχρονο. Ποιος θα της αναμέτρηση ανάμεσα στα Χανιά και τον Όφι. 48-47 ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Με τα Χανιά να έχουν πετύχει 48 πόντους, 10 έχει πετύχει ο Παπαδάκης, 9 ο Νέσης, 8 Βαζούκης, 7 Χουχούμης. Ενώ στην αντίπερα όχθη, πρώτος σκόρερ για τον Όφι είναι ο Μποχορίδης, ο οποίος έχει 14 πόντους με 4 στα 5 τρίποντα. Ακολουθεί ο Μητρόπαπας με 13 πόντους και 6 έχει ο Παλής και ο Λιανός. Τα Χανιά τα οποία σουτάρουν 13-16 βολές, 10 στα 17 δίποτα και 5 στα 10 τρίποντα. Ενώ στην αντίπερα όχθη, ο Όφι σουτάρει 6-8 βολές, 13 στα 22 δίποτα και 5 στα 10 τρίποντα για την ώρα. Οι δύο ομάδες, οι οποίες έχουν μαζί με 13 rebound τα Χανιά, 12 ο Όφι, έχουν κάνει από 8 λάθη. Και κάπως έτσι γράφτηκε η ιστορία του πρώτου ημιχρόνου. Στην κάμερα ο Δημήτρης Τσαγκαράκης και είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά για την μετάδοση του δεύτερου ημιχρόνου. Ακούσατε και το σφύριγμα των διαιτητών για να μπουν οι δύο ομάδες στο παρκέ. Σε ένα παιχνίδι το οποίο σημαδεύτηκε από τις πολύ καλές επιθέσεις, όπως καταλάβατε, στο πρώτο ημίχρονο. Γρήγορος ρυθμός, γρήγορο μπάσκετ και από τις δύο ομάδες. Τα Χανιά τα οποία ξέφυγαν ακόμη και με 13 πόντους, 26-13 κάποια στιγμή. Ο Όφι ο οποίος γύρισε στο μάτς και με τον Λιανό, ο οποίος είναι και στην επαναφορά, έχασε την ευκαιρία ακόμη και να ισοφαρίσει με ένα goal foul στο φινάλε. Αυτή είναι η ιστορία που γράφτηκε και πάμε να δούμε το παρόν αυτή τη στιγμή. Με τον Όφι στην πρώτη επίθεση του δεύτερου ημιχρόνου. Ωραία assist του Αγαπιάδη. Πρωτογεράκης, καλή άμυνα του Κουρέπη. Βαζούκης, μια πάσα για τον Παπαδάκη. Με πλάτη αυτός. Και πάλι Βαζούκης. Βαζούκης στο Γιάνοβιτς, Παπαδάκης, Κουρέπης και Ψαράς είναι η πρώτη πεντάδα του Αντρέα Κεσαπίδη. Πρωτογεράκης, Λιανός, Μποχορίδης. Να δούμε τη φάση με το καλάθι. Αγαπιάδης και Μητρόπαπας, η πρώτη πεντάδα για τον Βασίλη Ράλη στην αντίπερα όχθη. 50-47 το πρώτο καλάθι, όπως και στο πρώτο μέρος, έτσι και εδώ είναι για τα Χανιά. Στην αδύναμη πλευρά είναι για τρεις το σουτ. Παπαδάκης, όχι στο Γιάννη, συγγνώμη. Είναι αυτός ο οποίος πήρε την μπάλα. Κουρέπης. Θα μείνει εκεί όρθιος. Θα πετύχει ένα ακόμη καλάθι. Γρήγορο 4-0 για τα Χανιά. 52-47. Μητρόπαπας, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Ψαρά, όπως και στο πρώτο μέρος, πάλι με πλάτη θέλει να παίξει, είναι πολύ δυνατό παιδί. Δεν ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος που έστειλε τον Έσι στον πάγκο, τώρα πήρε το φάουλ από τον Ψαρά, είναι το πρώτο του και το πρώτο ομαδικό για την ομάδα των Χανίων, στο δεύτερο ημίχρονο. Στην επαναφορά λοιπόν, με τον Λιανό. Παγίδα εκεί, πρώτο, ξανά εκεί ο Μητρόπαπας. Αγαπιάδης βρίσκει τον διάδρομο. Έχει τελειώσει ο χρόνος, όχι, έχει πάρει την κατοχή της μπάλας στα Χανιά, τα οποία έπαιξαν καλή άμυνα. Στο Γιάνοβιτς κλείστηκε Μπαζούκης και πάλι στο Γιάνοβιτς για τον Κουρέπη. Με δύο παίκτες απέναντί του, παραλίγο το λάθος, κρατάει ο Στογιάνοβιτς. Παπαδάκης μένει στον αέρα και πετυχαίνει το καλάθι. 54-47, διαμαρτυρίες για διπλή τρίπλα, μπορώ να καταλάβω καλά, καθώς σταμάτησε ο Λιανός. Ένα γρήγορο 6-0 για τα Χανιά στο δεύτερο ημίχρονο, για να πάρουν ξανά διαφορά 7 πόντων. Για τρεις ο Μποχορίδης, άστοχο, 4 στα 6 πλέον. Φύγαμε από τον Κεσαπίδη, Βαζούκης τον σταματάει ο Αγαπιάδης. Και σε σετ επίθεση με 12 δευτερόλεπτα ακόμα στη διάθεσή της. Ο Χανιά Οκ κλείστηκε ο Βαζούκης, ήρθε για βοήθεια στο Γιάνοβιτς. 7 δευτερόλεπτα. 5, 4. Στο Γιάνοβιτς θα πάρει το φάουλ χαμηλά από τον Αγαπιάδη το πρωτογεράκι. Θα δούμε. Νομίζω από τον... ας δούμε καλύτερα τους διαιτητές να είμαστε σίγουροι. Το πρωτογεράκι, σωστά. Τρίτο φάουλ του πρωτογεράκι.
Κουρέπης θα χάσει την μπάλα Ψαράς, αλλά η κατοχή θα μείνει για τα Χανιά. Διαμαρτυρίες για βήματα από τον Μητρόπαπα. Ομυρικές μάχες και από τις δύο πλευρές και από τις δύο ομάδες. 8 δευτερόλεπτα πάντως για την ολοκλήρωση της επίθεσης. Στο Γιάνοβιτς. Θέλησε να περάσει τον Κουρέπη. 2,6 στο χρονόμετρο. Και time out. Εδώ καλή άμυνα. Time out το οποίο παίρνει ο Ανδρέας Κεσαπίδης. Ενώ οι φωνές του Βασίλη Λέραλ είναι προς τους διαιτητές. Επιστρέφουμε, Όφη, ο οποίος είναι χωρίς καλάθι, σχεδόν 3 λεπτά, στο δεύτερο ημίχρονο. Τα Χανιά το συν 1 το ανέβασαν στο συν 7, έχουν και μία επίθεση, 2,6 δευτερολέπτων. Με τον Μάτε Στογιάνοβιτς στην επαναφορά από την τελική γραμμή. Κουρέπης θα πάρει το φάουλ, πέταξε για την μπάλα, μήπως και μπει. Λιανός διαμαρτύρεται. Στη γραμμή των ελευθερών βολών ο Δημήτρης Κουρέπης. Τα λέει και με τον Κουρέπη ο Γιάννης Ελιανός. Λοιπόν, στη γραμμή των ελευθερών βολών ο Δημήτρης Κουρέπης, ο οποίος σήμερα ευστοχεί και σε αυτό τον και σε αυτή τη βολή. Φτάνει τους 9 πόντους. Έστω και στη δεύτερη και είναι ο δεύτερος παίκτης με διψήφιο μετά τον Παπαδάκη, ο οποίος έχει 12. 56-47, τα Χανιά παίρνουν ξανά μια διαφορά 9 πόντων στο παιχνίδι, πιέζουν σε όλο το γήπεδο και τεχνική ποινή στον Κεσαπίδη. Τεχνική ποινή λοιπόν στον Ανδρέα Κεσαπίδη, βολή για τον Μποχορίδη, τον κύριο Χριστινάκη. Εύστοχος ο Μποχορίδης, 56-48, εκμεταλλεύεται τον πόνους από την τεχνική ποινή. Και με τον Μποχορίδη στην οργάνωση του παιχνιδιού, 6-56. Πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, βρήκε πόντο μετά από 3 λεπτά σχεδόν η ομάδα του Όφη. Αγαπιάδης στην απέναντι πλευρά, Λιανός, Μποχορίδης ξανά για 3. Φάουλ στην προσπάθεια 3 πόντων από τον Στάθη Παπαδάκη, είναι το δεύτερο του φάουλ, δεύτερο ομαδικό και ευκαιρία για 3 βολές στον πρώτο σκόρερ του Όφη σήμερα με 15, τον Νίκο Μποχορίδη. Α, είναι μετά το σούτ, να διορθώσω, γι' αυτό είναι απ' έξω. Οπότε μετά το σούτ έχει χρεωθεί. Διορθώνουμε λοιπόν και η κατοχή της μπάλας στον Όφη. Μποχορίδης αφήνει την μπάλα, στοχή, μάχες. Μητρόπαπας είναι αυτός ο οποίος θα την μαζέψει. Προσποίηση, Μποχορίδης για 3, καλή καμπύλη μέσα με τη λήξη του χρόνου. 56-51, Μποχορίδης ο οποίος φτάνει τους 18 πλέον. Είναι ο πρώτος σκόρερ του μάτς. Παπαδάκης μέσα στη ρακέτα για τον Κουρέπη. Θα πάρει το φάουλ αυτός. Ωραία κίνηση. Χωρίς να σκάσει την μπάλα γύρισε. Και πήρε το φάουλ.
Υποχωρίδης, ο οποίος μετράει 5 στα 7 τρίποντα. Κουρέπει στην γραμμή του Λευθεροπολίδη. Είναι το τέταρτο φάουλ αυτό για τον Πρωτογεράκη, να πούμε. Θα ευστοχίσει ο Δημήτρης Κουρέπης. 57-51. Θα στοχίσει, rebound ο Μαζούκης και φάουλ του Λιανού το τρίτο. Κατοχή 14 δευτερολέπτων για την χανιώτικη ομάδα. Στο Γιάνοβιτς, το κυνηγάει ο Αγαπιάδης. Στο Γιάνοβιτς, Παπαδάκης. Στο Γιάνοβιτς, Παπάς, Σαράς και ο Μαζούκης είναι τελικά αυτός ο οποίος ευστοχεί. 60-51. Πάρα πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας από τα Χανιά. Από τον Ψαρά, ο οποίος δίνει τον Μαζούκη και αυτός θέλει την μπάλα στο καλάθι. Και τώρα Όφη θέλει να απαντήσει ο Αγαπιάδης με τρίποντο. Άστοχο rebound το Στογιάνοβιτς. Έχει φύγει ο Μαζούκης, τον βλέπει. Η assist, Παπαδάκης φάουλ από τον Μητρό Παπά. Τα Χανιά τα οποία πάτησαν τον γκάζι και κερδίζουν το τέταρτο μαδικό. Και στη γραμμή των Ελευθέρων Βολών ο Στάθης Παπαδάκης. Πάλι εδώ γρήγορα οι παίκτες του Όφη. Τάπα στα ίσα από τον Παπαδάκη, ο οποίος την πανηγυρίζει στο Γιάνοβιτς. Θέλει να φύγει, θα φτάσει το καλάθι, θα στοχίσει. Rebound από τον Ψαρά. Θέλει να βρει ξανά το στο Γιάνοβιτς. Θα χαθεί εδώ ευκαιρία για τα Χανιά. Γρήγορα Όφη Μποχωρίδη στέκεται. Κλέψιμο από τον Κουρέπη. Έχει φύγει ο στο Γιάνοβιτς. Τον κυνηγάει στο Γιάνοβιτς. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 64-51. Άμεσα time out. Καθώς τα Χανιά λέγαμε νωρίτερα ότι έχουν πατήσει για τα καλά. Τον γκάζει ξανά στο συν 13. Είμαστε στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου. Τα Χανιά τρέχουν ένα επιμέρους σερί 16-3 και με αυτό το σερί έχουν πάρει και την διαφορά των 13 πόντων απέναντι στην ομάδα του Όφη. Με τον Μπαζούκι να φτάνει τους 11 πόντους, όσο έχει ο Κουρέπης, ενώ ο πρώτος σκόρερ είναι ο Στάθης ο Παπαδάκης με 14. Στην αντίπερα όχθη 17 έχει ήδη ο Μποχωρίδης με 5 στα 7 τρίποντα. 13 ο Μητρόπαπας. Πίεση ξανά σε όλο το γήπεδο από τα Χανιά. Κατάφερε Όφη και έβγαλε. Καλή αντίδραση σε αυτή την πίεση των Χανίων. Πάλις με τον Κουρέπη κοντά του, με πλάτη ο Πάλις. Θα βάλει μες στο καλάθι τον Κουρέπη, θα πετύχει το καλάθι.
64-53 μετά από ώρα. Ένα καλάθι μέσα από το ζωγραφιστό για την ομάδα του Όφη. Παπαδάκης πιέζεται εκεί από τον Μιλαθιανάκη. Τους πέρασε το μάτς κι αυτός. Βαζούκης, Ψαράς, από πολύ μακριά για τρεις μέσα. 67-53. Για πρώτη φορά η διαφορά στους 14. Δίποντο το βλέπω, όχι τρίποντο. Είναι αρκετά μακριά στο γραμμή το 6-75. Εδώ κρατάει ο πάλι στην κατοχή της μπάλας. Μιλαθιανάκης πατάει καλά. Καλή άμυνα του Ψαρά. Rebound τώρα μπήκε το 67. Παπαδάκης, φρενήρης ρυθμός για τρεις μέσα. 70-53. Δεν υπάρχει αντίδοτο από την ομάδα του Όφη. Στα σου τριών πόντων της ομάδας των Χανίων. Όρθιος ο Πάγκος. Συν 17 πλέον. Ένα ονειρικό τρίτο δεκάλεπτο για το συγκρότημα του Ανδρέα Κεσαπίδη. Μποχορίδης κλείνεται. Θα σουτάρει με ταμπλό. Άστοχο. Προσπαθεί ο Κουρέπης. Μπάλα στον Στογιάνοβιτς. Και όπα από τον Πάγκο για να ηρεμήσει λίγο το ρυθμό. Τα Χανιά πήραν αυτό που ήθελαν. Μια διαφορά 17 πόντων. Προσπαθεί ο Κουρέπης. Θα χάσει την μπάλα. Μητρόπαπας θα πάρει το φάουλ από τον Βαζούκη. Μποχορίδης στο μπάγκο, όπως και ο Μιλαθιανάκης. Αλλαγές και για τα Χανιά. Παπαδάκης δίνει θέση του Σανδραμάνη. Αγαπιάδης και Θοδωρίδης πέρασαν για τον Όφη. Ο οποίος θα πάρει και την επίθεση. Καλό jump shoot. Τελικά η μπάλα είναι για τα Χανιά. Καθώς έπεσαν πάνω στην μπάλα Μητρόπαπας και Πάλης. Μπερδεύτηκαν εδώ περισσότερο οι δύο παίκτες του Όφη. Μία ακόμη επίθεση για τα Χανιά. Έχουμε πετύχει 22 πόντους τα Χανιά στο δεύτερο ημίχρονο. Έναντι λάθος εδώ. Βαζούκης κρατάει την μπάλα. Αποφέρει και τον μπάλα. Είναι πιο γρήγορος ο Βαζούκης. Θέλει να φτάσει μέχρι το καλάθι που θα πάρει το φάουλ. Ένα λοιπόν 22-6. Είναι το επιμέρους σκορ στην δεύτερη περίοδο. Αλλαγές, όχι, θα περιμένουμε. Έχει πάει στην καρέκλα των αναπληρωματικών Νίκος Οχουχούμης, αλλά περιμένουμε. Ευστοχή ο Μπαζούκης. Φτάνει τους 12 πόντους στο μάτς. Ο Γιάννης ο Μπαζούκης. Ευστοχή και στην δεύτερη. Και τώρα η αλλαγή με τον Χουχούμη να περνάει στη θέση του Μπαζούκη. Δέχεται και τα συγχαρητήρια του Ανδρέα Κεσαπίδη αλλά και όλου του Πάγκου. 72-53 στο συν 19. 2-48. Στην τρίτη περίοδο. Μητρόπαπας κατά το καλάθι. Να το κλέψιμο πάλι. Χουχούμης γρήγορα για τον Στογιάνοβιτς. Αυτός θα πετύχει το καλάθι. 74-53. Μεγαλώνει διαφορά για πρώτη φορά πάνω από τους 20. Στους 21. Πάλις. Με το αριστερό θέλει να αποφύγει assist. Τάπα του Κουρέπη πάνω στον Καμπάκα. Σανδραμάνης πάει και αυτός μέχρι το καλάθι. Αστοχή. Rebound πάνω κάτω το μάτς. Καμπάκας προσποιείται. Πάλι ο Κουρέπης θα τον κόψει. Εκεί όμως έχουν βρεθεί τρεις παίκτες του Όφη και παίρνουν το rebound και η φυσική κατάληξη είναι το καλάθι. 74-55. Ηρεμία πλέον ζητάει ο Ανδρέας Κεσαπίδης. Κουχούμης με τον πάλι βήματα. Το βηματάκι παραπάνω στην προσποίηση του Νίκου Κουχούμη. Για να δούμε αν ο Όφη μπορεί να γυρίσει. Είχε γυρίσει από τους μείον 13, τώρα ήταν στους μείον 21.
είναι στους μείον 19. Κουρέπι στον πάγκο, Καραέσκος εντός αγωνιστικού χώρου. Μοιράζει χρόνο συμμετοχής ο κόουτς Κεσαπίδης. Με τον Θεοδωρίδη στην οργάνωση, Καμπάκας. Δημητρό Παπάς με τον Ψαρά κοντά του στην απέναντι πλευρά για τρεις ο Αγαπιάδης, σίδερο, rebound, οπ, Καραΐσκος αφήνει γρήγορα στο Κουκούμι, θέλει να τρέξει ξανά, έχει γυρίσει γρήγορα ο Όφη πίσω. Και σε οργανωμένη επίθεση. 10 δευτερόλεπτα ακόμα, Κουκούμις θα τα βάλει με όλους, θα πετύχει το καλάθι με το αριστερό lay-up, 76-55 ξανά στους 21 τα Χανιά. Με ένα κλασικό καλάθι Χουχούμι θα λέγαμε το συγκεκριμένο, με όλη την άμυνα. Μητρόπαπας θέλει να παίξει πάλι με πλάτη. Αριστείς Ψαράς δέχει τα συγχαρητήρια του Ανδρέα Κεσαπίδη και την δυνατή του άμυνα. Φαούλ πάνω στον Μητρόπαπα, τα λένε σε πολύ καλό κλίμα οι δύο καλαθοσφαιριστές. Είναι το δεύτερο φάουλ για τον Αριστείδη Ψαρά. Θοδωρής ελευθερώθηκε, το jump shoot, άστοχο. Ψαράς πολύ ψηλά. Κλειδώνει το rebound, Κουκούμις. Και βέβαια σε μεγάλες επιθέσεις θα πάνε βέβαια τα Χανιά από εδώ και πέρα. Αυτό λέει η λογική τουλάχιστον. Με 35 δευτερόλεπτα ακόμα στο χρονόμετρο, τα 10 ανήκουν στα Χανιά. Ψαράς ακροβολισμένος στην απέναντι πλευρά. Υπάρχει σφύριγμα των διαιτητών. Δεν μετράει το καλάθι βέβαια. Και το φάουλ. Το οποίο θα χρεωθεί η ομάδα του Όφη και αλλαγές. Τσιρογιάννης στη θέση του Στογιάνοβιτς. Είναι το τέταρτο φάουλ για τον Κώστα πάλι. Με 4 θυμίζω είναι και ο Πρωτογεράκης. Πάλι ο οποίος θα μείνει παρόλα αυτά στο παρκέ. Το φάουλ ήταν μακριά από την μπάλα στον Καραΐσκο, γι' αυτό βλέπετε και τον Δημήτρη Καραΐσκο να βρίσκεται στη γραμμή των ελευθερών βολών. 77-55 συν 22 πλέον και ανεβαίνει η διαφορά. Εύστοχος και στην δεύτερη βολή ο Δημήτρης Καραΐσκος, 78-55 στο συν 23. Ο Πάλις τώρα θα περάσει εκτός. Σαφώς και δεν ικανοποιημένος. Πίεση σε όλο το γήπεδο. Αγαπιάδης έξυπνα εδώ. Έκανε τον κέλ της μπάλας. Η πίεση δυσκόλεψε τον Όφη, αλλά ο Αγαπιάδης πέρασε. Εντός ορίου την γραμμή, τη μεσαία γραμμή. Η ασίστ εξαιρετική. Μητρόπαπας αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 78-57. 6 δευτερόλεπτα. Το χρονόμετρο, 3, Κουκούμις θα πάρει την επίθεση λογικά. Όχι, Ψαράς, προσποιείται, τελειώνει ο χρόνος, δεν υπάρχει ούτως ή άλλως ήταν άστοχο. 78-57, με αυτό το σκορ τελειώνει η τρίτη περίοδος με μια πραγματικά εξαιρετική τρίτη περίοδος για τα Χανιά, τα οποία με ένα 30-10 έχουν δημιουργήσει αυτή τη διαφορά.
Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο εδώ στο κλειστό των Χανίων με τον Σανδραμάνη στην επαναφορά. Τα Χανιά, ο Χανιάοκ προηγείται 78-57 του Όφη με ένα εκπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο. Με ένα επιμέρους 30-10. Τα Χανιά τα οποία έφτασαν και μέχρι τους 23 πόντους στην μέγιστη διαφορά. Χουχούμης κρατάει, έχει περάσει και ο Νέσης στο παιχνίδι. Χουχούμης, Νέσης, Σανδραμάνης, Καραέσκος, Τσιρογιάννης. Η πεντάδα στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου. Τσιρογιάννης, η πάσα έξω για τον Χουχούμη μέσα. Ασίστ χρεώνεται στον Τσιρογιάννη, τρίποντο στο Χουχούμη. 81-57 στους 24 η διαφορά πλέον. Ο Όφη, ο οποίος να θυμίσω, έχει με 4 φάουλ τον Πάλι και τον Πρωτογεράκη στον πάγκο. Μητρόπαπας αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 81-59. Τσιρογιάννης ξανά κρατάει την μπάλα, πάρει το φάουλ από τον Μητρόπαπα. Ενώ ο Μποχωρίδης διαμαρτύρεται για επιθετικό εκείνη τώρα και ο Λιανός. Στην γραμμή ο Τσιρογιάννης, καθώς ήταν σε προσπάθεια για μπάσιμο. Ευστοχεί ο Κώστας Τσιρογιάννης, 82-59 πλέον. Έστοχος και στην δεύτερη. Και πίεση ξανά από τους παίκτες του Ανδρέα Κεσαπίδη. Αυτή τη φορά πιο εύκολα Όφη έβγαλε αντίδραση. Μποχωρίδης, πρώτο σκόρερ του Όφη σήμερα. Μποχωρίδης ελευθερώνεται, θα βγάλει την μπάλα έξω για τρεις από τον Θεοδωρίδη. Είναι εύστοχος. Να λοιπόν, 83-62. Με τον Θεοδωρίδη, ο οποίος πετυχαίνει ένα ακόμη τρίποντο, το δεύτερο. Χουχούμης δίστασε, τώρα πατάει σουτάρι και πετυχαίνει το καλάθι. 86-62, ξανά στους 24. Φάουλ του Χουχούμη, το δεύτερο του. Πρώτο για τα Χανιά στο δεύτερο, στην τέταρτη περίοδο. Χουχούμης, ο οποίος έφτασε τους 15 πόντους, έχοντας 2 στα 3 τρίποντα. Πρώτο σκόρερ είναι ο Παπαδάκης, ο Στάθης με 17, ακολουθεί ο Γιάννης Βαζούκης με 13, ο Χουχούμης με 12, 11 συνόμε Κουρέπης, 9 ο Νέσης, 8 ο Ψαράς, λάθος από τον Όφη, κατοχή μπάλας πάλι για τα Χανιά. Ναι, από την άλλη ο Μποχωρίδης με 5 στα 7 τρίποντα, έχει 18 πόντους, Μητρόπαπας έχει φτάσει στους 17, στους 10 έμεινε ο Πάλης. Τσιρογιάννης για τον Σανδραμάνη. Θέλει να πλησιάσει, έρχεται βοήθεια, θα πατήσει, θα σκάσει μπάλα έξω. Καλή άμυνα του Όφη, παίρνει την κατοχή και αλλαγή με τον Χρήστο Καρλάφτη να περνέστε στο Αγαπιάδη. Θεοδωρίδης κλείνεται έξω η μπάλα. Μποχωρίδης, jump shoot. Αστοχή, υπάρχει φάουλ. Αν είναι του Νέση, είναι τέταρτο πάνω στο Λιανό. Να δούμε σε ποιον χρεώθηκε. Στο Νέση λογικά, ναι. Τέταρτο λοιπόν του Νέση στην προσπάθεια για rebound. Το τρίτο φάουλ, ομαδικό, τέταρτο για τον Νέση. Τους έκανε μια εκπληκτική πρώτη περίοδο. Εδώ παραλίγο το λάθος κράτησε ο Καρλάφτης και τώρα Μποχωρίδης ψηλά θα στοχίσει. Σανδραμάνης εδώ όμως υπάρχουν βήματα. Σωστό το σφυρίμα, έκανα βηματάκι παραπάνω ο Χρυσοστόμος Σανδραμάνης.
7-34 για το τέλος. Το 86-62 με τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της. Μποχωρίδης κλείστηκε, θα βγάλει την μπάλα έξω, αλλάξε με τον Λιανό, προσποίηση. Καλάθι και φάουλ από τον Μποχωρίδη. Για να δούμε, πρέπει να μετρήσει λογικά, να δει εκτός αν ήταν χαμηλά πριν. Ναι, είναι, μετράει το καλάθι. Σωστά μετράει. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Όφη ότι είναι αθλητικό το φάουλ. Για το τράβηγμα φανέλας, λογικά. Αυτό ζητάνε. Ολοκληρώνει ο Μποχωρίδης το έμεσο τρίποντο. Φτάνει τους 20 πόντους. Και είναι πλέον μόνος πρωτοσκόρερ. Πίεση πάνω στον Νέση από τον Λιανό, κρατάει την μπάλα ο Νέσης. Με 10 δευτερόλεπτα ακόμα στην διάθεσή του η ομάδα των Χανίων. Ο ΑΟΚ Χανιά, Χουχούμης. 4 δευτερόλεπτα ακόμα, κατοχή παραμένει από το κλέψιμο. Λοιπόν, υπάρχει time out. 87-64. Επιστροφή στο παιχνίδι μας με 4 δευτερόλεπτα. Τα Χανιά στη διάθεσή της για την όρεξη επίθεσης. Σανδραμάνης για 3 με Καμπύλη. Άστοχο το σουτ όμως. Και τώρα Όφη. Το 86-65. Το σκορ μας. Καρλάφτης για 3. Άστοχο. Προσπάθησε πολύ ψηλά ο Μητρόπα Πασαλά. Μπάλα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Τα Χανιά στο σύν 22, 86-65, 6-40 για το τέλος. Τα οποία θα παίξουν βέβαια φαντάζομαι και με τον χρόνο αρκετά. Σε ένα παιχνίδι με πολύ καλό ρυθμό. Κουχούμης βρήκε ένα διάδρομο, μένει όρθιος, πετυχαίνει το καλάθι. Με αυτό το χαρακτηριστικό τρόπο με τον οποίο σαν να στέκεται ουσιαστικά στον αέρα. 88-65, Λιανός πιέζεται, βγάζει όμως εύκολα για το Θοδωρίδη. Πυρογιάννης. Κοντά του. Πιεστική άμυνα από τους παίκτες των Χανίων. Μποχωρίδης για τον Μητρόπαπα. Πάλι με πλάτη με τον Καραέσκο αυτή τη φορά. Δυνατό παιδί ο Καραέσκος. Δεν υπάρχει τάπα αφού υπάρχει φάουλ πάνω στον Μητρόπα, ο οποίος πραγματικά μοιάζει ασταμάτητος όταν παίζει με πλάτη. Έχει κερδίσει αρκετά φάουλ από τους αντιπάλους του. Είναι το τέταρτο φάουλ το οποίο κερδίζει. Και φτάνει τον Λιανό και τον Μποχωρίδη, ο οποίοι και αυτοί έχουν κερδίσει 4. Ο Αγαπιάδης είναι ο παίκτης που έχει κερδίσει τα περισσότερα με 5. Για να λέμε και στατιστικά. Λοιπόν, Τσιρογιάννης για τον Νέση. Αφήνει αυτό τον Κουκούμι για από εκεί στον Τσιρογιάννη. Περιστροφές. Τσιρογιάννης, εδώ υπάρχουν βήματα. Επιθετικό φάουλ βασικά σφυρίζεται αρχικά και μετά ήρθαν τα βήματα. Οπότε προηγείται το επιθετικό φάουλ Τσιρογιάννη.
στους 21 πόντους, σταθερά η διαφορά πάνω από τους 20. Θεοδωρίδης περνάει στα 8 δευτερόλεπτα. Λιανός έξω, Καρλάφτης, κλείστηκε πάλι για το Λιανό. Γυρίζει αυτός, σουτάρει. Κοντό το σουτ, rebound του Χουχούμη, τρίπλα πίσω από την πλάτη. Πολύ ψηλά. Έπεσε άσχημα, αλλά πετυχαίνει ένα ακόμη καλάθι. 90-67, φτάνει τους 19 πόντους. Ο Νίκος ο Χουχούμης, έχοντας 3 στα 5 δίποντα, 3 στα 4 τρίποντα και 4-5 βολές. Μποχωρίδης με τον πολύ ψηλό του Καραΐσκο, δίνει ύψος στην μπάλα και πετυχαίνει το καλάθι με το ταμπλό. Φτάνει στους 23 πόντους. Σανδραμάνης, ασίστ Νέσης, υπάρχει φάουλ. Εξαιρετικές συνεργασίες των παικτών του Ανδρέα και Σαπίδη όταν πλησιάζουν προς το καλάθι, χρόνο με το χρόνο. Προφανώς και μια ολοκένουργια ομάδα με νεαρά παιδιά, που όσο περνάει ο καιρός αφομοιώνουν και τα συστήματα, δένουν και περισσότερο μαζί τους. Λοιπόν, είναι το τέταρτο φάουλ για τον Λιανό αυτό, το δεύτερο ομαδικό για τον Όφη, 4-48 για το φινάλε. Στη γραμματεία στρέφεται το ενδιαφέρον, να δούμε τι γίνεται. Ο κύριος Χριστινάκης βρίσκεται εκεί μαζί με τους κριτές. Βλέπετε και τους δύο προπονητές όρθιους, δεξιά και αριστερά. Με κατοχή μπάλας για τα Χανιά συνεχίζουμε με τον Χουκούμη. Να δίνει για τον Καραΐσκο. Και πάλι στον Νίκο Χουκούμη. Ποιος παίρνει το screen. Σταματάει για τρεις, άστοχο. Περνάει από όλη την μπάλα και τώρα όφι με τον Μποχωρίδη. Παραλίγο να του κλέψει ο Ρογιάννης, κράτησε ο έμπειρος Μποχωρίδης. Στην αδύναμη πλευρά. Καλή άμυνα από τα Χανιά στις περιστροφές και τώρα το ελεύθερο σουτ. Άστοχο από τον Μποχωρίδη. Εδώ κυκλοφόρησε καλά όφι την μπάλα και έβγαλε ελεύθερο σουτ. Ο πιο εύστοχος παίκτης όμως έξω από τη γραμμή των 6-75 αστόχησε. Αυτό που σας λέγαμε, τα Χανιά τα οποία πάνε σε μεγαλύτερες επιθέσεις, κοντά στα 18 με 20 δευτερόλεπτα, αλλά πάλι θα γίνει το λάθος. Καρλάφτης θέλει να φύγει μόνος του, έξω για τρεις. Άστοχο, rebound ποιος, ο Σανδραμάνης. Φεύγει ο Νέσης, αφήνει για τον Τζιρογιάννη. Και πάλι για τον Σανδραμάνη, είναι ελεύθερος για τρεις, θα σουτάρει μέσα. 93-69, ξανά η διαφορά στους 24. Αυτή είναι και η μέγιστη τιμή της, την οποία την πιάνουν τα Χανιά για τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, φορά σήμερα. Χουχούμης πάει στον πάγκο. Τα Χανιά τα οποία μάλιστα πλησιάζουν και για πρώτη φορά τους 100 πόντους. Στον πάγκο και ο Μητρόπαπας. Και ο Λιανός, ο οποίος έχει την ευκαιρία ακόμη και να κατεβάζει μπάλα. Τώρα θα δώσει τον Μποχωρίδη. Έξω για τον Λιανό για τρεις. Σίδερο, rebound ο Βαζούκης, ο οποίος πέρασε ξανά στη θέση του Χουκούμη. Νέσης προσποιείται, ωραία, ελευθερώνεται, είναι γρήγορος. Θα αστοχίσει όμως. Rebound του Μποχωρίδη. Λιανός. Καρλάφτης θα τη συγκρατήσει. Και υπάρχει φάουλ του Νέση, είναι το πέμπτο. Ναι. Ο οποίος πίεσε εκεί στην baseline. Δεν φαίνεται ικανοποιημένος, αλλά το έκανε και ο Παπαδάκης των 17 πόντων μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα έχουν συμπληρώσει φάουλ τα Χανιά, οπότε είναι βολές για τον Καρλάφτη, τον Χρήστο Καρλάφτη, ο οποίος θα πετύχει τον πρώτο του πόντο στο παιχνίδι. Είχε ένα άστοχο τρίποντο νωρίτερα. Μποχωρίδης 23, Μητρόπαπας 19, οι δύο πρώτοι σκόρερ για τον Όφη. Μία στις δύο για τον Καρλάφτη. Από την άλλη, 19 πόντους ο Κουκούμης, 17 ο Παπαδάκης, 13 ο Βαζούκης, 11 ο Κουρέπης, 9 ο Νέσης, ο οποίος δεν θα σημειώσει άλλο σήμερα αφού
αποπληθεί. Ω, εκπληκτική ασίστ και καλάθι από τον Σαντραμάνη. Φοβερή ασίστ του Τσιρογιάννη. 95-70 για πρώτη φορά στους 25. Μποχωρίδη, όχι ο Θεοδωρίδης, διορθώνω. Καραίσκος πήρε την μπάλα, δεν πέρασε παλιά στον Κροτογεράκη. Παπαδάκης, Ανδραμάνης, φάουλ από τον Μιλαθιανάκη. Τα Χανιά τα οποία έχουν την ευκαιρία να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο τον δίκτυο του σκορ. Σανδραμάνης με τη διαφορά στους 26 πλέον. Αστοχή αυτή τη φορά. Ο Χωρίδης έξω, κυκλοφορεί μπάλα, πάρουν βήματα εδώ. Από τον Ανδρέα Μαρτίνα. Το νεαρό καλαθοσφαιριστή του Βασίλη Ράλη. Τσιρογιάννης στην οργάνωση του παιχνιδιού. 130 δευτερόλεπτα ακόμα για να ολοκληρωθεί το μάτς της 13ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Χανιάοκ και τον Όφη. Καλή άμυνα του Μποχωρίδη πάνω στον Κοκκινάκη. Τον Νίκο, ο οποίος πέρασε και αυτό το μάτς για να πάρει χρόνο συμμετοχής. Κοκκινάκης, Βαζούκης, Παπαδάκης, Καραΐσκος και Τσιρογιάννης. Δεν μιλάμε για νεαρούς παίκτες, αφού όλοι σχεδόν στην ομάδα είναι νεαροί παίκτες. Αυτό το project της ομάδας των Χανίων τη φετινή χρονιά με head coach τον Ανδρέα Κεσαπίδη. Αστόχησε ο Μαρτίνα, ο Ανδρέα. Καλό σουτ, μπήκε και βγήκε. Ετοιμάζει και το καμπάκα. Κράτησε εδώ ωραία ο Κοκκινάκης. Πιέζεται. Να, η μονομαχία των δύο νεαρών. Ασίστα. Δεν βγήκε η μπάλα. Μπάλα βγήκε. Η ασίστα βγήκε. Για τον Καραΐσκο. Χειροκροτεί παρόλα αυτά όλος ο πάγκος. ...96-70 διαδικαστικού χαρακτήρα. Τα υπόλοιπα 89 δευτερόλεπτα. Αγαπιάδης. Για τρεις, άστοχος ο Καμπάκας. Κοκκινάκης. Για δούμε τα Χανιά, πιάσουν τους 100 πόντους ή όχι. Φεύγει μπάλα ξανά, δεύτερη συνεχόμενη κακή επίθεση με λάθος. Και εδώ η ασίστ και το καλάθι από τον Μιλαθιανάκη, τον Μανώλη. Ποιος θα βάλει και αυτός το όνομα του πίνακα, τον σκόρερ. Παπαδάκης, Βαζούκης και πάλι οι γνωστές περιστροφές των Χανίων. Παπαδάκης είναι ελεύθερος. Τρογιάννης έχει πατήσει έξω στο πάτημα. Τρίτο συνεχόμενο λάθος. Χαμόγελα πάντως από τους παίκτες των Χανίων. Το 96-72 παραμένει. Αγαπιάδης έξω για τον Ανδρέα Μαρτίνα, ο οποίος κλείνεται. Τάπα του Παπαδάκη, κρατάει και την κατοχή της μπάλας. Έχει φύγει ο Βαζούκης. Ένα νόημα του Ανδρέα Κεσαπή ήταν αρκετό για να μην πετάξει την μπάλα μπροστά και να μείνει. Μια πολύ μεγάλη σεύρος νίκη για την ομάδα των Χανίων. 96-72 τα χειροκροτήματα. Καθώς ήδη στον πάγκο, στη γραμματεία, ο χαιρετισμός των ομάδων. Διαδικαστικά δευτερόλεπτα. Και τώρα τελειώνει το παιχνίδι. Τελικό αποτέλεσμα 96-72. Νίκη για τα Χανιά.
απέναντι στον Όφη σε ένα συναρπαστικό πραγματικά παιχνίδι. Πρώτο σκόρ για την ομάδα των Χανίων με 19 ο Νίκος Κουχούμης, ακολούθησε με 17 ο Στάθης ο Παπαδάκης, 13 ο Βαζούκης, 11 ο Κουρέπης, 9 ο Νέσης όλοι στην πρώτη περίοδο και από την άλλη πλευρά ο Μποχωρίδης είχε 23 πόντους με 5 στα 8 τρίποντα, 19 ο Μητρόπαπας, 10 ο Κώστας ο Πάλης και κάπου εδώ εμείς ολοκληρώνουμε την ζωντανή μας μετάδοση με τους παίκτες των Χανίων και του Όφη. Τον απαραίτητο χαιρετισμό. Θα μείνουμε έτσι για να δούμε στο κέντρο. Αυτά λοιπόν από το κλειστό των Χανίων. Τα Χανιά φτάνουν στη νίκη για την 13η αγωνιστική απέναντι στον Όφη. Περιμένουν τον Όφη πρώτα. Με αυτόν τον τρόπο εμείς σας αποχαιρετούμε. Αυτές τις ωραίες εικόνες.